Ωραία, παρακαλώ να γίνει εκφώνηση. Λοιπόν, παρουσίασε. Λοιπόν, Αυλίτης Ευάγγελος, Παντελεάκης Γιάννης. Παρόν. Καυγαλάκης Μιχάλης. Παρόν. Παρόν, ναι. Παρόν. Βλάχος Ασπασία. Παρόν. Παρούσα. Παρούσα. Κουρέπης Αχιλέας. Ωραία. Κασιμάτη Γεωργία. Καράλη Κατερίνα. Κύριος Ευστάθιος Λύπη, κεφαλά Λύπη. Ανδριαδάκης Δημήτριος. Απόν. Κατσίμπας Γεώργιος Απόν. Λιανός Δημήτρης. Διονυσιώτης Ιωάννης. Απόν. Καπετανάκη Ανθούλα. Απόν. Απούσα. Βάσος Βασίλειος παρών. Λαμπρινός Απόν. Εγώ παρούσα. Παπαδόπουλος Πανέ. Μαρκεζίνης. Εδώ. Παρών. Όχι, Λαχανάς είπαμε δεν είναι. Τσούλος Γεώργιος. Λαχανάς είναι. Όχι, μπερδεύτηκα. Λαχανός, Απόν. Τσούλος Απόν. Ελευθεράκης παρών. Παρών, ναι. Ωραία. Μακρύς Αλέξιος. Παρών. Ασυλλογιστάκης Καρνέλος. Ναι. Ναι. Παπάζου Λαγγελική παρών. Παρούσα. Σεβδαλή Μαρία παρούσα. Πατρινού παρούσα. Σκορδίλης Γεώργιος παρών. Καλός Χρήστος παρών. Δημαδιά σε μαζί. Παρών. Παρών. Ο κύριος Μίλασε. Α, έτσι, ο κύριος Μίλασε. Παρών. Παρών. Ωραία. Είκοσι δύο παρών. Μάλλον ξεκινάμε. Επί του κατεπήγοντος. Θα το ξεχάσετε και μετά θα έχουμε θέματα. Πείτε πρώτα ανακοινώσω. Άρχουν ανακοινώσεις πρώτη. Λοιπόν, ξεκινάει 26η έκταση ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παράγραφος 5 του άρθρου 74 του νόμου 4455 του 2018 για τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος. Έκριση προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικονομικού έτους 2020. Άρθρο 77 του νόμου 4172 του 2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4623 του 2019. Και βάσει της εγκυκλίου 72-349 για παροχή διευκρινήσεων επί οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ. Η συνεδρίωση αυτή θεωρείται κατεπήγουσα, γιατί πρέπει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, ο οποίος έπρεπε να έχει ψηφιστεί μέχρι τις 15 του μηνός, 15 Νοεμβρίου. Επί του κατεπήγοντος, δηλώνω ότι με βάση τη διάταξη του νόμου και με βάση τα όσα έχουμε αναφέρει ως ένσταση, αν θέλετε, για αυτή τη διαδικασία που ακολουθεί ένα τέτοιο τεχνικό πρόγραμμα με 14 παρατάξεις και μετά με τον προϋπολογισμό, καταψηφίζουμε το κατεπήγον, γιατί θεωρούμε ότι η διάταξη του νόμου είναι ρητή ως προς την δίλη ημερομηνία της Κυριακής και ώρα 11. Η ψήφος αφορά εμένα. Αφορά εμένα. Περαιτέρω, πρέπει να σας πω ότι δεν θα καθόμουν για την απαρτία. Το έκανα γιατί σέβομαι την κατάσταση της κυρίας Δαλιέτου και το έκανα εν μέρη και για αυτό. Εν μέρη το έκανα και για αυτό. Από εκεί και πέρα, μετά τα όσα συνέβησαν και διαδραματίστηκαν κατά το τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης και επειδή θεωρώ, αν θέλετε, και προσωπική προσβολή από συναδέλφους να συμπεριφέρονται εναντίον μελών της αντιπολίτευσης κατά αυτόν τον τρόπο, θα αποχωρήσω. Κυρία Πατρινού, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, όπως αναφέρει και η πρόσκληση που συνέταξε ο Πρόεδρος, υπάρχει ο κίνδυνος ο Δήμος να στερηθεί πόρων και να παρακρατηθούν, από τους σχετικούς αυτοτελείς πόρους, τους ΣΚΑΠ,
εφόσον καθυστερήσει η ψήφιση, η αποστολή και η ενσωμάτωση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων μετά τη 15η Νοεμβρίου. Οι δύο Κυριακές που αναφέρει ο νόμος έχουν ως αφετηρία την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και έχουν ήδη παρέλθει, διότι δεν έγινε την επόμενη Κυριακή μετά τις 15 Νοεμβρίου. Δεν είναι δηλαδή δύο οποιασδήποτε Κυριακές στο μέλλοντα χρόνο, είναι δύο Κυριακές που ξεκινούν από τη 15 Νοεμβρίου. Άρα εδώ πέρα δεν υπάρχει εφαρμογή αυτού του εδαφίου. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι η συζήτηση του προϋπολογισμού, όπως όλοι γνωρίζουν, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι η πιο σοβαρή συζήτηση. Το ότι συζητείται στη μία η ώρα δεν είναι ούτε αυτό καινούριο και παράδοξο, δεν είναι επιθυμητό, δεν είναι ευχάριστο, αλλά συμβαίνει σε πάρα πολλούς δήμους, πιθανόν και σε όλους να έχει συμβεί. Δεν είναι κάτι καινούριο και πρωτότυπο. Θέλω να πω ότι οι συνεδριάσεις έχουν ένταση πολύ συχνά και όταν η ένταση είναι εκτός αίθουσας, δεν πρέπει οι συνεδριάσεις να κολλείονται εξ αυτού. Η ένταση λοιπόν ήταν εκτός αίθουσας και δεν θα έπρεπε να μας επηρεάσει. Εγώ δεν κουνήθηκα καθόλου από τη θέση μου. Από την άλλη πλευρά, προσωπικά συναισθήματα ή ακόμα και προσβολές, εάν υφίστανται, βεβαίως γεννούν θυμό, ασφαλώς, αλλά το καθήκον είναι πάνω από το θυμό. Το καθήκον λοιπόν, ακόμα και να καταψηφίσουμε το προϋπολογισμό, αυτοί που δεν συμφωνούν, είναι πάνω από το θυμό και πάνω από τα συναισθήματα και τις φορτίσεις της στιγμής. Πολύ περισσότερο όταν εκτελήσονται εκτός αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου. Λυπάμαι να πω ότι για πέμπτη χρονιά πιθανόν η συγκεκριμένη παράταξη απουσιάζει σύμπασα. Βέβαια τα προηγούμενα χρόνια ο κύριος Βάρσος καθότανε πάντοτε, πρέπει να το πω, τώρα όμως ανήκει σε άλλη παράταξη. Για άλλη μια φορά ζούμε αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο το οποίο δεν το σχολιάσω περαιτέρω και ειδικά αυτή την ώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Να αναφερθώ ελάχιστα για το περιστατικό που έγινε εκτός αιθούσας. Ήταν ένα λογοπαίγνιο μεταξύ συναδέλφων, εντάξει, και κάποιος άλλος συνάδελφος, τέλος πάντων, εκνευρίστηκε. Λοιπόν, η κυρία Δαλίτο έχει το λόγο. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Κυρία Δαλίτο, θα μιλήσει ο Δήμαρχος και μετά εσείς. Παρακαλώ. Αφού ψηφίστηκε... Θα μιλήσει ο Δήμαρχος και μετά εσείς. Α, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν, στην αρχή της συνεδρίας, όπως πάντα κάνουμε, αλλά δεν είναι τετριμένο ούτε ρουτίνα, πρέπει να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες που ξεκίνησαν από τα μέσα του καλοκαιριού. Να μην ξεχνάμε ότι τέλος Αυγούστου εστάλει το σχέδιο στο παρατηρητήριο με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια βεβαίως υπήρξαν και άλλες αποφάσεις που απασχόλησαν είτε την Εκτελεστική Επιτροπή είτε την Οικονομική Επιτροπή. Ευχαριστούμε λοιπόν από τη Διευθύντρια που παρευρίσκεται, την κυρία Δαλιέτου, και την αρμόδια προϊσταμένη παρακολούθηση του προϋπολογισμού λογιστηρίου, την κυρία Παπαθανασάκη, αλλά και όλους τους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών και όλους όσους εργάστηκαν. Όπως έχουν δει οι συνάδελφοι και θα τα αναπτύξει η κυρία Διευθύντρια, ο προϋπολογισμός κλείεται φυσικά ισοσκελισμένος στα 114.755.085 και 60. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι το αποθεματικό του Δήμου, που θα το πει στη συνέχεια η κυρία Διευθύντρια, το οποίο είναι νομίζω κάτι παραπάνω από τα διαθέσιμα του Δήμου, με συγχωρείτε, τα διαθέσιμα του Δήμου, τα οποία ανέρχονται σε κάτι παραπάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ. 15.124. Τι είπατε, 15. Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό το ποσό, τέλος πάντων, θα το πείτε εσείς, παρακαλώ, επισήμως μετά. Δεν είναι, για άλλη μια φορά θα το πω, γιατί έχει μεγάλη σημασία το κατανοήσουν τουλάχιστον οι συνάδελφοι που είναι δημόσια πρόσωπα και πολλές φορές παρασύρονται ορισμένοι και λένε ότι μας περισσεύουν, ότι έχουμε τόσο απόθεμα, ότι τι θα το κάνουμε, γιατί να το μην το ρίξουμε εκεί, γιατί να μην το ρίξουμε εδώ. Είναι χρήματα που τροφοδοτούν αυτόν τον προϋπολογισμό των 114 εκατομμυρίων. Άρα δεν είναι αποθεματικό με την έννοια του περισσεύματος. Είναι τα διαθέσιμα, είναι τα λεφτά μας στις τράπεζες, με τα οποία όχι μόνο πρέπει να πληρωθούν οι υπάλληλοι και να γίνει το τεχνικό έργο, αλλά πρέπει, για να το συνδέσω με την προηγούμενη ομιλία στο τεχνικό πρόγραμμα, να ξοφληθούν οι οφειλές του Δήμου σε πολίτες για αποζημιώσεις τους, για επικείμενα, για απαλωτριώσεις και για εισφορές που έχουν κάνει και περιμένουν έργα.
Και αυτές τις φορές που έχουν κάνει σε χρήμα και περιμένουν έργα είναι ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Η συζήτηση επί τεχνικού προγράμματος είναι περαιωμένη. Απλά να πω ότι η προτεραιότητα για τον επόμενο χρόνο είναι η σχολική στέγη, η αθλητική στέγη και τα αντιπλημμυρικά σε ό,τι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα. Στη συνέχεια θέλω να πω ότι οι τέσσερις πυλώνες, χωρίς να κάνω ανάπτυξη και ειδικά αυτή την ώρα, παρά μόνο κάποιες σύντομες αναφορές, είναι βεβαίως η καθαριότητα, όπως για κάθε Δήμο, πολύ περισσότερο για το Δήμο των δικών μας, ο οποίος πλήττεται διαχρονικά και πληρώνει την πρίκα του από το Θεό και τη φύση να είναι ένας Δήμος πρασίνου και ένας Δήμος που εκ των πραγμάτων θα παράγει πάντοτε τεράστιες ποσότητες κηπαίων απορριμμάτων. Είναι η κοινωνική πολιτική που διαρκώς είναι σε επικαιρότητα και είναι ένας απατηλός μύθος ότι ζούμε σε προάστια αριστοκρατικά ευπόρων και πλουσίων. Θα σας πω μόνο ότι μετά την ίδρυση του κοινωνικού παντοπολίου της Νέας Ερυθρέας εμφανίστηκαν δεκάδες νέοι δικαιούχοι που δεν είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια γιατί ντρέπονταν και δίσταζαν να παρουσιαστούν στην Κηφισιά για να εγγραφούν. Είναι ο τρίτος πυλώνας η εξοικονόμηση ενέργειας, οι συμβατικές υποχρεώσεις που έχουμε έναντι του Συμφώνου των Δημάρχων και του ΣΔΑΕ για την ενθάρρυνση των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας αφενός και αφετέρου για την εξοικονόμηση ενέργειας. Και είναι βεβαίως και οι καινοτομίες, στις οποίες μπορεί ο Δήμαρχος Τρικαίων να εκλέγεται κατά πώς φαίνεται πρόεδρος της ΣΚΕΔ και με τη σημαία αυτή, αλλά δεν είναι πολύ μπροστά τα τρίκαλα, θέλω να πω, χωρίς βεβαίως να το αναπτύξω ιδιαίτερα, γιατί το λέω και χάρη αστεϊσμού, αλλά πραγματικά ελαχίστως μπροστά είναι τα τρίκαλα από την Κηφισιά στις ψηφιακές εφαρμογές, στις καινοτομίες και στις σύγχρονες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα τώρα, συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ για την καθαριότητα, αν και όλοι οι συνάδελφοι έχει ζητηθεί από όλους τους αδέρφους να πάρουν το λόγο για να αναπτύξουν σε αδρές γραμμές τους στόχους τους και τη δράση τους στον χρόνο που έρχεται. Για την καθαριότητα θέλω να δηλώσω ότι στόχος είναι η συγκράτηση της αύξησης του προσωπικού. Θα επιδιώξουμε να γίνει η διαδικασία του διαγωνισμού των μονίμων και εκεί πλέον θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε προσλήψεις ορισμένου χρόνου και βέβαια θα σταθμίσουμε κάθε τόσο τη ροή μέσα από τις διαδικασίες των δικαστηρίων, διότι υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα μέσα από αυτές τις διαδικασίες να φτάσουμε σε έναν αριθμό προσωπικού που δεν θα μπορούμε να τον πληρώσουμε. Η αύξηση των τελών, η οποία συζητήθηκε εκτεταμένα σε προηγούμενη συνεδρίαση, βασικά οφείλεται στην εξυπηρέτηση της μισοδοσίας και των υπεριουσιών, ενός αριθμού προσωπικού που ξεπερνάει πλέον τους 500, στην ανταπόκρισή μας στο leasing, αλλά πιθανότατα, αν βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο, και στην ανάγκη μεταστέγασης του αμακροστασίου και ενοποίησης πλέον όλων των υπηρεσιών της καθαριότητας σε ένα καινούριο χώρο. Ταυτόχρονα να υπογραμμίσω ότι ήδη υπογειοποιούνται κάδοι σε 4 σημεία δοκιμαστικά. Αν αυτή η εφαρμογή βρει απήχηση και μας ικανοποιήσει, θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια πρώτα Θεός και είναι μια ακριβή εφαρμογή, καθώς κάθε ένας υπόγειος κάδος στοιχίζει περίπου 12.000 ευρώ. Εδώ είμαστε για να δούμε, μαζί με τους πολίτες βέβαια, αν αυτό πράγματι θα μας βοηθήσει και στην αποκομιδή αλλά και στην αισθητική. Και βέβαια τα πρώτα σημεία που επελέγησαν με βάση το κριτήριο της αισθητικής αναβάθμισης κάποιων ιδιαίτερων σημείων του Δήμου μας. Βέβαια, ένα μεγάλο ακόμα στοίχημα, και κλείνω με την καθαριότητα, είναι επιτέλους αυτό το οποίο σταμάτησε πριν αρκετά χρόνια να βρει το βηματισμό του, είναι η κομποστοποίηση, είναι η ανάκτηση. Όλα αυτά τα προγράμματα ανακύκλωση σε διαφορετικά ρεύματα, αλλά ειδικά το κομπόστ που το ζητούν οι πολίτες μας μέσα από τα οργανικά υπολείμματα αλλά και τα κηπαία απορρίμματα, να φτάσουμε όπως άλλοι δήμοι διπλανοί μας που ξεκίνησαν πολύ πριν από εμάς και μας ξεπέρασαν, να φτάσουμε εκεί, γιατί αυτό έτσι κι αλλιώς συνδυάζεται και με τους προηγούμενους στόχους που είπαμε για την ανάκτηση. Για την κοινωνική πολιτική
Θέλω να πω ότι πρόσφατα, τα γνωρίζετε όλοι, βραβευθήκαμε και για το ΚΕΠ υγείας, αλλά πραγματοποιήσαμε και εγκαίνια του σταθμού Άνοιας. Το δεύτερο κοινωνικό παντοπολείο λειτουργεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Προσλαμβάνονται πλέον διάφορες ειδικότητες οι οποίες δεν καλύπτονται από τα δημοτικά μας πολυατρία, και βέβαια έχει καταργηθεί προκαιρού το 5 ευρώ, που προσωπικά το ήθελα βέβαια από τις πρώτες μέρες του 2014, αλλά είχε συναντήσει αντιρρήσεις ακόμα και μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέρημνας. Εν πάση περιπτώσει, καθιερώθηκε πλέον αυτό. Θέλω να πω ότι το Δημοτικό Γεωροκομείο, που ναι μεν ψηφίστηκε και μπήκε κονδύλι για το οικόπεδο Μπόβαλη στις Αδάμες, ίσως πιθανά θα το δούμε όλοι μαζί, αυτό θα το εκτιμήσουμε, όταν περιέλθει στη πλήρη κυριότητά μας το κτίριο της Γεωργαντά, για το οποίο έχει εκδοθεί ήδη τελεσίδικη απόφαση υπέρ του Δήμου, πιθανότατα να αλλάξουμε πλεύση και να στραφούμε προς τα εκεί για το Δημοτικό Γεωροκομείο, αξιοποιώντας την έκταση του Μπόβαλη για άλλους σκοπούς. Δεν θα αναφερθώ άλλο στα κοινωνικά αυτή τη στιγμή. Για την εξοικονόμηση της ενέργειας, θέλω να πω ότι ήδη βλέπετε από τα τέλη της προηγούμενης δημοτικής περίοδου και πλέον πιο έντονα με τη νέα δημοτική περίοδο και με την Αντιδημαρχία Ενέργειας που κατέχει σήμερα ο κύριος Μακρύς, ήδη βλέπετε ότι λειτουργεί η πρώτη ενεργειακή κοινότητα σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και με συγκεκριμένη ΜΚΟ, της οποίας λησμονώ το όνομα αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν γίνει αρκετές δράσεις πληροφόρησης του κοινού για τα ωφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας. Καταφέραμε, ο μοναδικός Δήμος στη χώρα, να ενταχθούμε στα πλαίσια του προγράμματος Horizon στο πρόγραμμα Sparks, και θα πετύχουμε, ελπίζω, μία είσοδο κεφαλαίων περί τα 500.000 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν σε πολλές μορφές εξοικονόμησης ενέργειας. Το ζήτημα έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, δεν τι κάνω τώρα. Απλά θα πω ότι θα προχωρήσουμε σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι αφενός η εξοικονόμηση ενέργειας και η άλλη είναι η ανακύκλωση και η ανάκτηση. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε αυτό το οποίο είπε και ο Αντιδήμαρχος προηγουμένως, ότι ξοδεύουμε για κατανάλωση ρεύματος τόσο για το δικό δίκτυο, για το δημοτικό δίκτυο φωτισμού, όσο και για τα κτίρια μας, άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, 2.200. Και αν καταφέρουμε αυτό να το αποκλιμακώσουμε, κάτι που θα πετύχουμε μακροπρόθεσμα με την εισαγωγή των LED και με μεγάλους διαγωνισμούς οι οποίοι θα γίνουν, πιθανότατα θα μπορούμε να πετύχουμε και σημαντικές μειώσεις των δημοτικών τελών τα επόμενα χρόνια. Για τις καινοτομίες και για την ψηφιακή πολιτική που ο Δήμος μας πραγματικά πρωτοστατεί, θέλω να πω και σε συνδυασμό με την επιχειρηματικότητα, είναι ένα θέμα βέβαια που δεν αγγίζει μεγάλες μάζες, ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί, θα έλεγα, κάποιες μειοψηφίες. Ωστόσο, αυτές οι μειοψηφίες πρέπει να τις καλλιεργήσουμε και να τις δούμε με ένα άλλο μάτι, γιατί από εκεί έρχονται έξυπνες ιδέες που μας επιτρέπουν να κερδίσουμε το μέλλον και βέβαια να δώσουμε και στους νέους μας διεξόδους πάνω σε νέους ορίζοντες επαγγελματικούς. Ειδικότερα όμως για την ψηφιακή πολιτική, παρά το ότι πετύχαμε εφαρμογές συγκεκριμένες, υπάρχει πλέον ο στόχος να εκδίδονται με ηλεκτρονικό τρόπο πιστοποιητικά εκ του μακρόθεν, αλλά βέβαια και σε κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν προβλήματα πρόσβασης προς το Δημαρχείο, να τους στέλνουμε τα πιστοποιητικά. Μάλλον έχω ολοκληρώσει, κύριε Πρόεδρε, λόγω και της κατάστασης αυτής εδώ της ιδιόρυθμης. Θα αφήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Σκορδίλη, να μιλήσει για το περιβάλλον και για τις μετακινήσεις να αναφέρω μόνο, σε αυτό θα περιοριστώ, ότι στα πλαίσια του ΣΒΑΚ αναμένουμε από το μελετητή να μας προσφέρει και μία μελέτη επιτέλους κυκλικής δημοτικής συγκοινωνίας. Διευκρινίζω, για δημοτική συγκοινωνία η οποία δεν θα μπαίνει στον ιστό της πόλης, δεν θα διεισδύει, γιατί η πόλη, ο Δήμος μας έχει 34 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, είναι αδύνατον να καλυφθούν όλες οι γειτονιές. Στα πλαίσια μιας κυκλικής δημοτικής συγκοινωνίας, την οποία πιθανότητα θα μπορεί να τα αποκριθεί και οικονομικά ο Δήμος σε αυτήν, θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
Κυρία Δαλιέτη. Ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα που είναι το ουσιώδες, το οποίο βεβαίως, για το οποίο έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στο προϋπολογισμό, και αυτό είναι το ουσιώδες, γιατί καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου. Ο προϋπολογισμός εμφανίζεται ίσως και λυσμένο στο ύψος αυτό που προανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, των 114 περίπου εκατομμυρίων. Επί της ουσίας όμως, μιλάμε για έναν προϋπολογισμό περίπου 69 εκατομμυρίων ευρώ. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Στα έσοδα μας, παραδείγματος χάρη, έχουμε εγγράψει ποσόν 34 εκατομμυρίων περίπου ευρώ που αφορούν εισπραχτέα υπόλοιπα περασμένων προηγούμενων οικονομικών ετών, και από τα οποία προσδοκούμε, προβλέπουμε ότι θα εισπράξουμε 1.373.000. Ως εκ τούτου, τα 33 εκατομμύρια έχουν εγγραφτεί στον προϋπολογισμό εξόδων και έρχονται και κουμπώνουν με τις προβλέψεις αυτές και δεν λαμβάνονται υπόψη στα μεγέθη του προϋπολογισμού. Αφαιρούμε λοιπόν 33 εκατομμύρια από εκεί, που είναι οι προβλέψεις μη εισπράξης. Υπάρχει οικία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, προβλέπει έναν τρόπο συγκεκριμένο με τον οποίο υπολογίζονται οι εισπράξεις που θα έχουμε από τα ανίσπραχτα υπόλοιπα των προηγούμενων οικονομικών ετών. Τι λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη? Τι είχαμε εισπράξει στις 31/12/2018. Αυτό λοιπόν εκλαμβάνουμε ως πραγματικό μέγεθος στον προϋπολογισμό μας και αυτό θα τεθεί σε στόχους εισπράξης. Θα έρθει το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την στοχοθεσία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπου θα τεθούν οι στόχοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον προϋπολογισμό που έχουμε καταρτήσει θα τον μοιράσουμε σε 12 δεκατημόρια, δηλαδή σε 12 μήνες, και θα τεθούν στόχοι εισπράξης εσόδων και διενέργειας δαπανών. Αυτό θα παρακολουθείτε κατά μήνα και κατά τρίμηνο. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη ως πραγματικό μέγεθος ο προϋπολογισμό τα 8.827.000 ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί στα έσοδα και στα έξοδα και αφορούν την παρακολούθηση μέσω του προϋπολογισμού της εισπράξης και την απόδοσης εισφορών και κρατήσεων σε τρίτους. Δηλαδή, ό,τι παρακρατούμε στην πηγή από τη μισθοδοσία των εργαζομένων, από τους προμηθευτές κτλ. Και τα αποδίδουμε σε τρίτους, σε ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Ούτε αυτό λαμβάνεται υπόψη. Το τρίτο που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι το δάνειο που έχουμε εισπράξει των 3.629.000 για να ισοσκελιστεί με το έργο της ίδρευσης στη Δημοτική Ενότητα της Ερυθρέας. Το δάνειο αυτό, επί της ουσίας, δεν είναι δάνειο για το Δήμο, γιατί είναι χρηματοδοτούμενο κατά 100% το έργο αυτό. Όταν λοιπόν θα γίνει η δημοπρασία αυτού του έργου και θα υπογραφεί η δανειακή σύμβαση με το Ταμείο Παρακατατικών και Δανείων μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου και θα ελεγχθεί από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δημοπρατηθεί το έργο και θα δούμε σε ποιο ύψος θα κλείσει, δεν θα εμφανίζεται πλέον το δάνειο, αλλά θα εμφανίζονται στον προϋπολογισμό μας ως έσοδο το ποσό αυτό και ως τοκοχρεωτική δόση του δανείου, χωρίς όμως εμείς να πληρώνουμε αυτές τις δόσεις. Απλά θα λογιστικοποιούμε αυτές τις εγγραφές.
δεν είναι πραγματική δηλαδή δαπάνη για το Δήμο. Το έργο αυτό είναι χρηματοδοτούμενο 100% από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μιλάω για το έργο που μας έχει εγκριθεί, που έχει ενταχθεί στην πράξη Φιλόδημος 1 για το Δημοτικό Δίκτυο Ίδρυψης της Νέας Ερυθρέας. Απλά αυτές είναι λογιστικές εγγραφές στον προϋπολογισμό μας. Ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη. Ορίστε, τα πάντα χρηματοδοτούνται. Το μόνο που δεν χρηματοδοτείται και θα επιβαρύνει το Δήμο είναι ο ΦΠΑ για το έργο ύψους 455, τόσο δεν είναι, 455.000 ευρώ. Διότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του έργου θα είναι προμήθεια. Στην προμήθεια, λοιπόν, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, ενώ στο έργο δεν είναι επιλέξιμη. Δηλαδή, ο Δήμος θα επιβαρυνθεί από ίδιους πόρους με 105 περίπου χιλιάδες ευρώ. Αυτή θα είναι η επιβάρυνση του Δήμου. Άρα ούτε αυτό το κονδύλι λαμβάνεται υπόψη. Άρα το πραγματικό μέγεθος του προϋπολογισμού μας, το οικονομικό μέγεθος, αποτυπώνεται στα 69 εκατομμύρια ευρώ. Εξ αυτών το μεγαλύτερο κομμάτι προσδοκούμε και προβλέπουμε ότι θα προκύψει από τα δικά μας έσοδα. Από τα έσοδα δηλαδή που είναι θεσμοθετημένα για να τα εισπράξει ο Δήμος με τις δικές του προσπάθειες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές κτλ. Η μεγαλύτερη εισπραξιμότητα που έχει ο Δήμος από τα τέλη αυτά είναι τα συνεισπρατώμενα μέσω της ΔΕΗ. Μιλάμε για τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φόρο και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων που εισπράττει ο Δήμος. Το δημοτικό τέλος πηγαίνει και χρηματοδοτεί αποκλειστικά δαπάνες καθαριότητας. Ο ΤΑΠ και ο ΦΙΧ πηγαίνουν, ένα κομμάτι του ΤΑΠ πηγαίνει υποχρεωτικά το 50% να χρηματοδοτήσει έργα απαλωτριώσεις, δαπάνες απαλωτριώσεων, αγορές κτηρίων κτλ. Και το άλλο 50% πηγαίνει για να εξυπηρετήσει οποιασδήποτε άλλες δαπάνες του Δήμου. Και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων προορίζεται για να εξυπηρετήσει γενικές δαπάνες του Δήμου και ένα μέρος από αυτό προορίζεται για να χρηματοδοτήσει δαπάνες λειτουργικές και επισκευών συντηρήσεων των σχολείων του Δήμου, το οποίο το έχουμε ψηφίσει αυτό. Επίσης, το τέλος ίδρυψης έχει καθαρά και αυτό ανταποδοτικό χαρακτήρα και προορίζεται για να καλύψει δαπάνες της υπηρεσίας ίδρυψης. Άρα, λοιπόν, οι άλλες δράσεις του Δήμου, οι οποιασδήποτε δράσεις αναπτύσσουμε, καλούμαστε να τις καλύψουμε, είτε αυτό είναι δαπάνες μισθοδοσίας, είτε είναι προμήθειες, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι έργα, να τα καλύψουμε από τις άλλες πηγές που έχει ο Δήμος, από τα ίδια του έσοδα. Τα ίδια έσοδα έχουν προϋπολογιστεί στο ύψος των 29.300.000. Αυτό προσδοκούμε να εισπράξουμε. Μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο στις 31 εβδόμου του 2019 ανήρχεται στα 15.124.000. Ένα λεπτό. Αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Φαίνονται οι πηγές εσόδων μας. Ένα λεπτό. Μαζί με τα εισπραχτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών, όπως είπαμε που το έχουμε υπολογίσει ότι η πρόβλεψή μας είναι ότι θα εισπράξουμε 1.373.926 ευρώ, μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο, ανέρχεται στα 44.425.000. Από αυτά τα έσοδα που είναι δικά μας έσοδα,
και προβλέπουμε ότι θα τα εισπράξουμε με το δικό μας μηχανισμό και όχι από κάποια επιχορήγηση, προσδοκούμε να χρηματοδοτήσουμε το μεγάλο κομμάτι των δικών μας δαπανών, των λειτουργικών. Δηλαδή, προσδοκούμε να εισπράξουμε έσοδα 44.425.000, όταν οι λειτουργικές μας δαπάνες που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στον προϋπολογισμό ανέρχονται στα 41 εκατομμύρια και κάτι. Δηλαδή είμαστε ίσα βάρκα ίσα νερά, με αυτή την έννοια το λέω. Για να είναι τα πράγματα καθαρά. Και γνωρίζετε τους περιορισμούς που υπάρχουν, γνωρίζετε ότι έχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, γνωρίζετε ότι για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τον προϋπολογισμό δαπανών μας, τα πάντα εξαρτώνται από την ίσπραξη των δικών μας εσόδων. Όταν λοιπόν προσδοκούμε εμείς από τα δικά μας έσοδα να φτάσουν σε αυτό το ύψος μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο, από χρηματοδοτήσεις, δεν μιλάω για επιχορηγούμενα έργα, για συμβάσεις παραδείγματος χάρη που έχουμε κάνει με την περιφέρεια, γιατί αυτά είναι ειδικευμένα έσοδα. Θα πάνε σε συγκεκριμένα έργα. Μιλώ για επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι περιμένουμε λοιπόν από τον κρατικό προϋπολογισμό? 6.715.000 από τους ΚΑΠ, 373.000 από τη ΣΑΤΑ, που προορίζεται για να καλύψει επενδύσεις και έργα, περίπου 300.000 για την απόδοση στις σχολικές επιτροπές, για δώσω μου το λίγο να το δω, ουσιαστικά δηλαδή για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών προβλέπουμε 517.010 ευρώ. Είναι επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών. Έρχονται από το κράτος αυτά. Επιχορήγηση επισκευή και συντήρηση σχολείων από την πρώην ΣΑΤΑ που περιμένουμε 100.000. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τρογονόμους. Μηδενικό, έτσι, γιατί πάει επάνω. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών 307.960. Και επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από ΦΙΧ, έτσι, το οποίο αυτό επιβαρύνει τους δικούς μας δημότες, τους πολίτες μας κτλ. Αυτή τη στιγμή έχει προϋπολογιστεί ένα κονδύλι στο ύψος των 100.000. Προφανώς κατά τη διάρκεια του έτους θα αυξηθεί. Αυτά όμως είναι τα λεφτά που μπορούμε εμείς να αποδώσουμε στις σχολικές επιτροπές για να μπορέσουν να καλύψουν τα έσοδά τους. Τα έξοδά τους, συγγνώμη. Τα πετρέλαια, τα γραφική του ύλη. Εντάξει, βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι των επισκευών και συντηρήσεων των σχολείων καλύπτονται από πόρους του Δήμου, έτσι. Δεν μπορούν δηλαδή αυτά τα λεφτά τα οποία έρχονται μέσω των επιχορηγήσεων ή ακόμα και μέσω του ΦΙΧ να καλύψουν τις δαπάνες που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων. Εκείνο που επιδιώκεται και είναι ξεκάθαρο είναι να μπορέσουμε να εντάξουμε τέτοια έργα σε προγράμματα επιχορηγήσεων, είτε μέσω του ΕΣΠΑ, είτε μέσω της περιφέρειας, είτε μέσω άλλων φορέων χρηματοδότησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία γενικά πήγαμε καλά και ως προς τα έσοδά μας. Δεν έχουμε αποκλίσεις μεγάλες δηλαδή σε σχέση με το 2018. Η ισοσκέληση του προϋπολογισμού η οποία συνεχίζεται, μιλάω για το 2019, οφείλεται σε έναν μεγάλο βαθμό σε ένα μεγάλο ποσοστό δαπανών που δεν εκτελέστηκαν.
και όχι τόσο πολύ στην αύξηση της πραξιμότητας των εσόδων μας. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να παραμείνει ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός εάν δεν είχαμε την, πώς να το πω, την μεγάλη μείωση στη μη εκτέλεση του προϋπολογισμού στο σκέλος των δαπανών. Εξάλλου μέσα στον Δεκέμβριο θα έρθει η τρίτη τριμηνιαία έκθεση του προϋπολογισμού, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2019 και θα μπορέσουμε να δούμε πιο συγκεκριμένα αυτά τα μεγέθη. Εκείνο το οποίο γίνεται κατανοητό είναι ότι ο Δήμος πρέπει να επιδιώξει να αυξήσει την εισπραξιμότητα των ίδιων εσόδων του. Από αυτό εξαρτάται η κάλυψη των δαπανών του και η κάλυψη βεβαίως του μεγάλου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού του, γιατί είναι μεγάλο, υπηρεσίες παρέχει ο Δήμος, είναι ξεκάθαρο. Όμως αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει το 56% του συνόλου του προϋπολογισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 56% επί του συνόλου του προϋπολογισμού. 56,10 για την ακρίβεια. Περίπου στα ίδια επίπεδα είμαστε, κύριε Μαρκεζίνη. Ιδιαίτερα από την... Κάποια στιγμή έπεσε λίγο. Εν πάση περιπτώσει έχουμε έρθει σε αυτά τα επίπεδα πάλι. Μπορώ να πω ότι από το 10 και εδώ δεν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις στην εισπραξιμότητα των εσόδων μας και στην εκτέλεση των δαπανών. Γνωρίζουμε όλοι όμως ότι από το 10 μέχρι σήμερα έχουν κατά πολύ μειωθεί οι επιχορηγήσεις του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι που κλώνησε, ας πούμε, την ισορροπία. Τα δικά μας έσοδα τα εισπράττουμε, κουστά στραβά. Με πολλή προσπάθεια και προσπάθεια και των υπηρεσιών και των διοικήσεων και ό,τι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερο. Πάντως από αυτά εξαρτώμαστε. Όχι από τις κράτες και τις επιχορηγήσεις. Προανέφερα προηγούμενα και είπα, όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες και τις πάγιες δαπάνες του Δήμου. Δεν μιλώ για επιχορηγούμενα έργα, που είναι το επιδιωκόμενο. Μιλώ για να μπορέσει ο φορέας να λειτουργήσει. Να καλύψει τα έξοδα μισθοδοσίας, να καλύψει τα πάγια έξοδα, τα φώτα, τα νερά, τα τηλέφωνα και τις πάγιες δαπάνες που χρειάζεται να κάνει. Μόνο στα δικά μας έσοδα μπορούμε να στηριχτούμε. Πουθενά άλλο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, κύριε Δημάρχη. Αν θέλουν κάποια επιμέρου μεγέθη να δούμε στον προϋπολογισμό, δηλαδή αυτό που σας προενέφερα, ίδια έσοδα, εισπρακτέα υπόλοιπα, χρηματικό υπόλοιπο 31 εβδόμου, που δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί στις 31 δωδεκάτου, μπορεί να μειωθεί. Είναι 44.425. Και οι επιχορηγήσεις λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών ανέρχονται στα 23.168. Οι επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο ύψος των 14.183.107 ευρώ, αφορούν ουσιαστικά τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Δήμος με την Περιφέρεια Αττικής για να εκτελεστούν συγκεκριμένα έργα. Είτε αφορά το κολυμπητήριο, είτε αφορά αγωγούς αποχέτευσης, είτε αφορά το έργο το οποίο είναι κάτω στους Άγιους Ανάργυρους κτλ. Είναι λοιπόν επενδυτικές δαπάνες που αφορούν επιχορηγήσεις έργων. Οι άλλες δράσεις καλύπτονται από εμάς. Υπάρχει περιθώριο να αυξήσουμε... Αυτό το λέω, δεν το λέω τυχαία, γιατί η προσπάθεια που έγινε και φέτος και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από παντού και είναι κατανοητό, ήταν να μην αυξηθούν περαιτέρω τα τέλη.
Να μην αυξηθούν δηλαδή και επιβαρυνθούν οι πολίτες, και σωστό είναι αυτό, με επιπλέον τέλη. Αλλά συνάμα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η βιωσιμότητα εξαρτάται από τα δικά μας τέλη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δαλιέτου. Νομίζω ότι θα ήταν περιττό να εξάρουμε το έργο σας στο Δήμο. Σας ευχαριστούμε για όλα. Είστε ένα τεράστιο κεφάλαιο για το Δήμο μας. Κύριε Παπαθανασάκη, θα θέλετε και εσείς να προσθέσετε κάτι? Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Αν θέλετε να απαντήσω σε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις... Έχω 30 λεπτά. Εντάξει, ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να σας απαντήσω σε κάποιες απορίες που μπορεί να έχετε και μπορώ να βοηθήσω... Ερωτήσεις. Ναι. Ερωτήσεις. Ή τοποθετήσεις. Ο κύριος Μαρκεζίνης. Στη σελίδα 10 στα έσοδα έχετε τον κωδικό 1691-02 και 03. Είναι τα τέλη διέλευσης, άδειες τομής, τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης, σύμφωνα με τον νόμο 3431 του 6. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο νόμος έχει αντικατασταθεί από τον 4070 του 12. Και επίσης έχω την αίσθηση ότι αν είχαμε εφαρμόσει τον τρόπο ίσπραξης του 4070 του 12, αυτό το ποσό θα ήταν πολλαπλάσιο. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο, αλλά θα ήθελα η υπηρεσία να το κοιτάξει αυτό το θέμα. Ναι, είναι θέμα του προϋπολογισμού, έτσι διαμορφωμένος, και είναι θέμα του τμήματος εσόδων να το δει και να το κοιτάξει. Θα ενημερώσω και θα σας απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος ερώτησε. Κύριε Κουρμαδιά, θέλατε πριν? Όχι. Λοιπόν. Πορεία. Πάμε. Ένα λεπτό. Τοποθετήσεις δεν θα κάνουμε? Είπα και ερωτήσεις και τοποθετήσεις φυσικά. Α. Τοποθέτηση, κύριε Μίλα. Ναι, πρέπει. Κύριε Πρόεδρε. Δύο λεπτά. Θα μιλήσω σε ένα. Αφού ρώτησα, δεν ρώτησα το λόγο. Δεν είπα ότι δεν. Ναι. Κύριε Μίλα, παρακαλώ. Λοιπόν, το περιέγραψε και η κυρία Δαλιέτου. Πού πάει ο προσανατολισμός σε κάθε Δήμο, όχι μόνο εδώ, έτσι, αλλά και εδώ, και φέτος περνάει αντιλαϊκός προϋπολογισμός, κατά τη γνώμη μας. Τα έσοδα του Δήμου είναι κυρίως ίδια έσοδα, που σημαίνει φόροι, που σημαίνει εδώ πέρα μία σειρά φοροσαφάρι, ας πούμε, να κυνηγήσουμε τους πάντες μέσα από δημοτικά τέλη, μέσα από φόρους, μέσα από τα πάντα, μέσα από ΦΙΧ, έτσι, για να έχουμε αύριο την επόμενη μέρα έσοδα. Και φαίνεται και από την ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού, από τους κωδικούς 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 21 και 22, όπου το ποσοστό από ίδιους πόρους βγαίνει 78%, ενώ από κρατική επιχορήγηση, κωδική 6 και 43, είναι 22%. Κάθε χρόνο δηλαδή και πιο συρρυκνωμένο, αυτά είναι τα σίγουρα έσοδα του Δήμου. Και εδώ πέρα τώρα μπαίνουν κάποια ζητήματα. Καταρχήν η μισθοδοσία. Ναι. Πρώτα απ' όλα, και να πούμε ότι και στα έσοδα υπάρχουν και βεβαιωμένα, όπως είπε και η κυρία Δαλιέτου, προηγούμενων ετών μέσα. Έτσι. Τώρα, από τα έξοδα, 28 εκατομμύρια για μισθοδοσία. 23. Λοιπόν... Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Ναι, η επιχορήγηση από το κράτος πόσο είναι? 6 εκατομμύρια. 6, 7, 15. 6, 7, 15. Αλλά το μεγάλο κομμάτι της μισοδοσίας του προσωπικού που έχει να κάνει με την υπηρεσία καθαριότητας, που ήταν τα 1800 που το έχουμε προϋπολογίσει,
καλύπτεται μέσω του ανταποδοτικού τέλους. Απλά το λέω για να... Το ανταποδοτικό τέλος με λίγα λόγια σημαίνει ότι εργαζόμενοι στο Δήμο, αυτό τους λέει σήμερα λοιπόν ο προϋπολογισμός, τρέξτε να υλοποιήσετε τη φορολογική πολιτική για να πληρωθείτε. Αυτό είναι. Καλά τα λέω. Έτσι είναι. Με βάση τα στοιχεία. Άμα δεν εισπράξετε, θα πληρωθούν. Με βάση... Α, μπράβο, αυτό. Άρα λοιπόν για να εισπράξουμε πρέπει να φορολογιστεύσουμε. Αυτό λέω κι εγώ. Κύριε Κουρέπη, να μην χαρίσουμε στις μεγάλες επιχειρήσεις τα τέλη. Αυτό να κάνουμε. Αυτό που κάναμε μέσα στο χρόνο δηλαδή. Τα χαρίσαμε. Λοιπόν, ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι ότι οι μόνιμοι μισθοί, οι μισθοί για μόνιμο προσωπικό, είναι ίδιοι με τους μισθούς ορισμένου χρόνου, που δείχνει τις ανάγκες για κάλυψη αναγκών με μόνιμο προσωπικό. Κάποιοι τελευταίοι δείκτες είναι ότι η πολιτική προστασία καλύπτεται για αναλώσιμα με 6.000 ευρώ και για κρουνούς 9.000 ευρώ, σύνολο 15.000 ευρώ. Μιλήσω λίγο. Υπάρχει ένας κωδικός, ο 006722, που μας λέει το εξής, ότι πρέπει από το 0,1% των τακτικών εσόδων μας να βγάζουμε έξοδο κάθε χρόνο για να καλύπτουμε δαπάνες για την πολιτική προστασία. Αυτός ο κωδικός, λοιπόν, αναλύεται στα χρόνια γύρω στις 30.000 ευρώ κάθε χρόνο και έρχονται σωρευτικά ό,τι δεν έχουμε καλύψει και έρχεται μέσα στα χρόνια. Θα δείτε, λοιπόν, ότι καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι, γύρω στις 100.000 αυτή τη στιγμή. Ένα είναι αυτό. Πολλές δαπάνες της πολιτικής προστασίας καλύπτονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας, γιατί η πολιτική προστασία, οργανικά, ανήκει στη Διεύθυνση Καθαριότητας. Οπότε εξειδικεύουμε κάποιες δαπάνες καθαρά που έχουν αντικείμενο αυτό για να καλύψουμε και τις 79.000 που παίρνουμε εν μέρη με μισθοδοσία και για την πυροπροστασία και την πολιτική προστασία μέσα στον χρόνο. Οπότε είναι ένα σύνολο, δεν μπορείτε να το... Αν θέλετε να σας το αναλύσω, μπορώ να σας το αναλύσω τις επόμενες μέρες, τι ποσά πάνε για την πολιτική προστασία. Άρα πιστεύετε είμαστε καλυμμένοι με αυτά τα... Δεν ξέρω αν είμαστε καλυμμένοι. Απλά λέω ότι δεν είναι αυτό το ποσό που βλέπετε μόνο για την πολιτική προστασία. Μέσα σε αυτά όμως πρέπει να μπουν σχέδια εκένωσης, να γίνουν έξοδα, δηλαδή, που δεν έχουν γίνει, πιστεύω. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και που δεν φτάνουν. Όσον αφορά τα σχολεία, πέρα από το ΦΙΧ που είναι και αυτός φοροπηχτικός έτσι, μηχανισμός, λοιπόν, δίνονται 500.000 ευρώ στις σχολικές επιτροπές. Ψίχουλα. Λοιπόν, εμείς για άλλη μια φορά θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, γιατί είναι σε αυτά τα αντιλαϊκά πλαίσια, πατάει πάνω σε όλους αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους, έχει περάσει από το παρατηρητήριο, από την Τρόικα των Δήμων δηλαδή. Λοιπόν, και πιστεύουμε ότι σε άλλη βάση πρέπει ο Δήμος να οργανώνει, πώς το λένε, τον προϋπολογισμό προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων και της ανακούφισής τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μίλα. Η κυρία Καραλή. Τρία σημεία μόνο όσον αφορά την κοινωνική μέρημνα. Σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Οι οικογένειες που είναι οι ωφελούμενες με τα τρόφιμα στην Κηφισιά και στην Ερυθρέα, 161 οικογένειες στην Κηφισιά και από 60 που ξεκινήσαμε το Μάρτιο στην Ερυθρέα, που άνοιξε το κοινωνικό παντοπολείο, έχουν φτάσει σε 160 οικογένειες και συνεχώς αυξάνεται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ποσότητα τροφίμων που θα πάρουμε το καινούριο χρόνο. Δεύτερον, στους γιατρούς, εκτός από το παιδίατρο, έχουμε και παθολόγο. Σε λίγες μέρες θα έχουμε καρδιολόγο, που δωρεάν θα συνταγογραφεί, και πνευμονολόγο. Και σύντομα και άλλες ειδικότητες. Και τρίτον, όπως είχαμε πει, εκτός από το καλοκαιρινό παιδότοπο
που τον έχουν αγκαλιάσει οι οικογένειες, γιατί είχαμε και αύξηση των εισόδων φέτος 1.100 ευρώ, θα έχουμε και καλοκαιρινό νηπιαγωγείο, που σημαίνει θα βοηθήσουμε και τις οικογένειες που έχουν νήπια, αλλά και θα ανοίξουν και κάποιες θέσεις εργασίας έστω και για αυτό το μήνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Καραλή. Κύριε Αυλάχου. Συγγνώμη. Για την κοινωνική πολιτική θα ήθελα να αναφέρω ότι κάθε Χριστούγεννα και κάθε Πάσχα ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα, η κυρία Μαριάννα Μπαρδινογιάννη προσωπικά, εδώ και 8 χρόνια ύστερα από εισήγησή μας, μας δίνουν 500 δέματα με τροφές μέσα και 500 δωροεπιταγές των 20 ευρώ νέκαστη, γιατί δίνουμε δηλαδή σε φτωχές οικογένειες ένα ακόμη δώρο ζωής, να το πω, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Και επίσης είναι ο Σύλλογος Ελπίδα, είναι πολύ ανοιχτός, εάν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, κάποιος που δεν έχει να βάλει πετρέλαιο στο σπίτι του, κάποιος που είναι άρρωστος, μας φροντίζει πάρα πολύ και θα πρέπει να το αναφέρω. Τώρα, αν θέλετε να σας πω 5 πράγματα για τα καπί, ας πούμε. Τα 4 καπί μας λειτουργούν κανονικότατα, φιλοξενούν, δηλαδή φιλοξενούν, περνούν από εκεί τα μέλη του, είναι πάνω από 1.500. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει δημιουργηθεί αυτή η αύξηση. Τα καπί μας δεν είναι να κάθονται και να μιλάνε μόνο ή να λένε για τους ρευματισμούς τους και για όλα αυτά. Ασχολούνται. Καταρχήν μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί, καθηγητές, άνθρωποι που τους παίρνουν, τους ανθρώπους αυτούς, και τους πηγαίνουν σε ψυχαγωγικά μέρη, σε θέατρα, σε εκθέσεις ζωγραφικής. Κάνουν κομπιούτερ, είναι οι περισσότεροι γνώστες των κομπιούτερ και με το όλοι μαζί μπορούμε, του Sky, αλλά και με άλλους ανθρώπους που έρχονται και τους μαθαίνουν. Σταθερές αιτήσιες, δράσεις πολλές, όπως ψυχολογική υποστήριξη, ομάδες, όπως είπαμε, εκμάθηση ξένων γλωσσών, νοητική ενδυνάμωση, γυμναστική. Υπάρχει δε η θεατρική τους ομάδα που είναι καταπληκτική. Να μιλήσω λίγο. Επίσης υπάρχει και η χοροδία τους που είναι καταπληκτική. Αν έχετε ακούσει τις χοροδίες και των 4 καπί, είναι χάρμα ακοής, ας πούμε, αυτό που παράγουν. Είναι άνθρωποι πολύ, είναι ένας και ένας σημαντικοί και κάθε φορά θέλουν να μαθαίνουν και άλλα πράγματα και αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε. Επίσης ήθελα να σας πω ότι στις εκδρομές που κάνουν κάθε χρόνο, πολλές, ακόμα και στα μπάνια που τους δίνει ο Δήμος, τους χορηγεί και με θαλάσσια μπάνια και πηγαίνουν όλο το καλοκαίρι και στις εκδρομές τους, όταν είναι ημερήσιες εντάξει, αλλά μέσα στα νέα μας πλάνα έχουμε αποφασίσει ότι θα πρέπει, γιατί πηγαίνουν και 5 ημέρες εκδρομή, να υπάρχει πάντοτε ένας γιατρός. Οπωσδήποτε, γιατί έχουν προκύψει κάποια μικροπροβλήματα κάποιες φορές τα προηγούμενα έτη, τα οποία έχω μάθει. Και θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σημαντικό, εκτός από έναν νοσηλευτή, να υπάρχει και ένας γιατρός στις πολυήμερες εκδρομές των ΚΑΠΗ. Εκεί θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια γενική προϊσταμένη, η οποία είναι μια γυναίκα που προσφέρει πολύ αγάπη, είναι πρικισμένη με πολύ αγάπη για τους ανθρώπους, και αυτή λέγεται Μέρη Κανελοπούλου. Υπάρχουν και άλλα μέλη βέβαια, τα οποία συνεπικουρούν το έργο της. Να σας πω τώρα για την υπηρεσία Πρασίνου. Συνολικά έχει 50 και πλέον εργαζόμενους, οι οποίοι είναι δενδροκηπουροί, εργάτες Πρασίνου και εργάτες καθαριότητας. Φροντίζει τη συντήρηση του Πρασίνου σε όλη την πόλη μας, γιατί όπως ξέρετε η πόλη μας είναι, ο Δήμος μας θεωρώ, οι τρεις πόλεις μας είναι πόλεις αηφόρου ανάπτυξης και είναι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το πράσινο μας... Δυστυχώς πολλές φορές μας φέρνει και σε δύσκολες θέσεις, κάτι ξέρει η κυρία Κασιμάτη γι' αυτό, αλλά αυτό κρατάει 3 μήνες το χρόνο. Όλο τον άλλο καιρό είμαστε πολύ καλά. Θα ήθελα να σας πω ότι έχω σκεφτεί ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι βέβαια δικό μου, δεν έχω το copyright. Το άκουσα από την Αθήνα, ο κύριος Μπακογιάννης, ας πούμε, και είμαι σε επαφή με τους ανθρώπους που το κινούν. Δηλαδή, υιοθέτησε ένα δρόμο, υιοθέτησε ένα πάρκο, υιοθέτησε ένα δέντρο. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό για το σεβασμό στο περιβάλλον από τους δημότες μας. Μιλάω με τους αρμόδιους που κινούν το πρόγραμμα αυτό στην Αθήνα και πιστεύω ότι σύντομα θα το έχουμε κι εμείς. Όπως επίσης σκεφτόμαστε
σε κάποιες γωνίες να βάλουμε σιδεροφράκτη, αν μπορώ να πω, όπου εκεί θα φυτεύουμε κάποια όμορφα λουλούδια εποχικά. Και έτσι θα απομακρύνουμε τη διάθεση των δημοτών μας που πετάνε εκεί τα κυπαία, σκουπίδια, βαρέα και όλα αυτά. Αυτό για το πράσινο. Εν ολίγης δηλαδή. Επίσης, ο τμήμα... ο Δήμαρχος, έχουμε σκεφτεί πολλά πράγματα, περισσότερο για τους νέους, που δείχνουν μια μεγάλη διάθεση να ακούνε τους ειδικούς συμβουλούς διακεκριμένους, οι οποίοι συνεργάζονται με το Δήμο μας. Ξέχασα να σας πω ότι για τα ΚΑΠΗ επιδοτούνται απόλυτα από το Δήμο. Βοηθούν βέβαια και οι εθελοντές, οι οποίοι πηγαίνουν αμισθοί τις περισσότερες φορές για να τους παρέχουν όλα αυτά που σας είπα, τα μαθήματα και όλα αυτά. Επίσης, για την επιχειρηματικότητα έχουμε και άλλα πλάνα, δεν θέλω να σας τα πω, γιατί θέλω να είναι μια έκπληξη. Τα ΚΕΠ τώρα. Τα ΚΕΠ αποτελούν, όπως ξέρετε, ένα σπουδαίο εργαλείο. Είναι ένας αρμός που συνδέει το κράτος με τον πολίτη. Στα δικά μας ΚΕΠ, τα οποία είναι τέσσερα είναι τα ΚΕΠ μας, γιατί δεν υπάρχει το άλλο που είναι καλή. Λοιπόν, περάσανε πέρσι 22.000 πολίτες και εξυπηρετήθηκαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δείχνει ακριβώς πόσο οι πολίτες προτιμούν να εξυπηρετούνται από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Και για εκεί υπάρχουν κάποια πλάνα, δηλαδή πώς θα είναι πιο ευχάριστη η αναμονή των πολιτών μας που θα πηγαίνουν για να εξυπηρετηθούν. Μέχρι έχω σκεφτεί, ας πούμε, να βάζουμε μία instrumental, μουσική απαλή να ακούνε για να ξεκουράζονται. Όταν πηγαίνουν με τα παιδιά τους, να υπάρχουν κάποια τραπεζάκια με μολύβια, με χαρτιά, να ζωγραφίζουν τα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, για να τα κάνουμε όλα έτσι λίγο πιο ευχάριστα και πιο προσβάσιμα προς τους δημότες μας, να τους ομορφαίνουμε την καθημερινότητα της ζωής. Γιατί θεωρώ ότι η ζωή μας τελικά είναι στιγμές. Η καθημερινότητα είναι αυτή. Η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία μας βοηθάει να ζούμε καλύτερα. Αυτό και σας ευχαριστώ. Ήταν πολλές οι αρμοδιότητες. Συγγνώμη, δεν είπα και για τις άλλες, γιατί υπάρχουν και άλλες. Ευχαριστούμε, κυρία Βλάχου, που με τόση γλαφυρότητα παρουσιάσετε τα ωραία πράγματα που κάνετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Φωτελιάκης. Καταλαβαίνω την κούραση όλων. Μισή ώρα, κύριε Κουρευτή. Στα πολύ γρήγορα, να πω τα σημαντικότερα, έτσι, για το 2020, τους πρώτους μήνες του 2020, ενδεχομένως το Φεβρουάριο, να λειτουργήσει ο νέος βρεφονιπιακός σταθμός του Δήμου μας, στην οδό Ιωνίας 37, θα εξυπηρετήσει τις περιοχές της Πολιτείας, της Νέας Ερυθρέας, Καστρή, Κεφαλαρίου. Η προμήθεια και η λειτουργία του δεύτερου σχολικού του Δήμου μας που θα εξυπηρετήσει τους παιδικούς σταθμούς της Νέας Ερυθρέας. Η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της Βίλας Μίχλ και της μετατροπής της από το παιδικό σε βρεφονηπιακό σταθμό. Ένα νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών για τους γονείς, όπως και αποστολή SMS για ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμούς κτλ. Να περάσω και πάρα πολύ γρήγορα για το Άλσος. Θέλουμε να κάνουμε την αρχή για το εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Άλσος Κηφισιάς. Την επισκευή και την ανάδειξη της δεξαμενής νερού, υπογειοποίηση καλωδιώσεων, να ξαναφτιάξουμε τις αμπολές μας, να δώσουμε σωστές κλίσεις και ρίσεις στο κεντρικό μας διάδρομο, έτσι ώστε να γίνει φιλικό προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που είναι το σημαντικότερο, αλλά και να μην λιμνιάζει, να μην λασπώνει κτλ. Να προμηθευτούμε παγκάκια, φωτισμό, ουσιαστικά να γίνει πιο λειτουργικό. Αυτά, δεν θέλω να σας κουράσω όλους. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, κύριε Θηλιάκη. Ο κύριος Βάρσος. Ξεκινάω από το Άλσος και την Ανθοκομική. Το είπα και στον κύριο Παντελέακη ιδιαιτέρως, το ξαναλέω. Βοηθήστε τα μαξάκια να παραμείνουν αυτά τα 4-5 που υπάρχουν. Βρίσκεται έναν τρόπο, εγώ είχα βρει τρόπο, τα ενίσχυα κάθε χρόνο. Κάντε κάτι. Μη χαθούν τα μαξάκια. Το επόμενο είναι τα λεωφορεία, κύριε Δήμαρχε, που είπατε. Έχω τα γράμματά σας και τη μελέτη που είχαμε κάνει μαζί όταν είσαστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαμε πάει τα λεωφορεία στο τρένο και μετά πηγαίνανε στις γειτονιές. Τα έχω, ήταν να τα φέρω, τα ξέχασα. Θα σας τα φέρω όμως να τα δείτε, που έχουν και την υπογραφή σας, να τα έχετε για ενθύμιο. Λοιπόν, τα λεωφορεία, οι Δήμοι που βάλαν τοπική συγκοινωνία, είχαν προβλήματα. Εμείς όμως με τα λεωφορεία που έχουμε στο τρένο και τη διαδρομή που έχουν, καλύπτουν την Κηφισιά. Τι χρειάζεται? Μόνο το 550 που σταματάει στην πλατεία και δημιουργεί προβλήματα και σοβαρά προβλήματα, να φτάσει μέχρι τη Νέα Κηφισιά.
με αποτέλεσμα να εξυπηρετεί και την Ερυθρέα στη γωνία Χαριλάου Τρικούπη, εκεί που είναι η Εθνική Τράπεζα, που είναι η στάση λίγο πιο κάτω, να εξυπηρετεί και την Ερυθρέα, να εξυπηρετεί και τη Νέα Κηφισιά, δηλαδή θα διασχίζει σχεδόν όλη την Κηφισιά και θα εξυπηρετεί περισσότερο το 550 Έδεμ Φαλήρου. Κάντε το αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, πέρσι, πρόπερσι, κάθε χρόνο το λέω, είναι μια πρακτική λύση να εξυπηρετείτε όλη η πόλη μας με μια συγκοινωνία επιπλέον που είναι το 550. Και θα παρκάρει στον παράδρομο της Εθνικής, εκεί που πάνε και τα άλλα, τα λεωφορεία, το Β9 κτλ. Και το Α7. Θα είναι μεγάλη εξυπηρέτηση το 550 να φτάσει μέχρι τη Νέα Κηφισιά και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό τώρα. Και ένα τρίτο ήθελα να πω, να κάνουμε μια προσπάθεια να μην έχουμε πολλά νοικιασμένα κτίρια. Πρέπει για να έχει ο Δήμος να λειτουργήσει, γιατί κάποια μέρα μπορεί να βρεθούμε εκτεθειμένοι, πληρώνουμε πολλά λεφτά σε υπαλλήλους, πάρα πολλά είναι τα λεφτά αυτά, πολλοί είναι οι υπάλληλοι και το χειρότερο είναι ότι νοικιάζουμε συνέχεια κτίρια. Κάντε μια προσπάθεια στα οικόπεδα που έχουμε από Τράπεζα Γης. Όπως είπα και στον κύριο Παντελεάκη, υπάρχει ένα ωραίο οικόπεδο στη Νέα Κηφισιά μετά την πλατεία αριστερά που έχει γκαζό, το έχει μια εταιρεία και το εκμεταλλεύεται, να βάλουμε ένα παιδικό σταθμό εκεί. Μπορούμε να πάρουμε παιδικούς σταθμούς. Είχα πάει με τον κύριο Κόκαλη και είδαμε σε κατασκευαστές που κάνουν ηλιόμενους. Οι ηλιόμενοι είναι τέλειοι. Κύριε Δήμαρχε, άμα πάτε στα δικαστήρια, δεν φτάνανε οι αίθουσες και βάλανε δύο λιόμενες αίθουσες στο πίσω μέρος αριστερά, μετά το 16 κτίριο. Και δικάζουν. Και είναι τέλειες. Δηλαδή, και τα λιόμενα είναι και, αντισεισμικά. Κάντε κάτι για να μην έχουμε πολλά λεφτά σε διαρροές που μπορούμε να τα περισσώσουμε και να κάνουμε μια οικονομία. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βάρσο. Κύριος Κορδίλης. Πολύ σύντομα θέλω να πω 2-3 πράγματα. Συνάδελφοι, καταρχήν για να ελαφρύνουμε λίγο την κουβέντα, να πω ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την πνευματική διάβγεια της κυρίας Δαλιάτου να θυμάται τόσο αριθμούς απ' έξω και τόσο ποσά από πού προέρχονται κτλ. Που δείχνει ότι ο προϋπολογισμός και οι οικονομικές υπηρεσίες έχουν στο πετσί τους, ας πούμε, μέσα από τη σκληρή δουλειά, το τιμόνι και την ευθύνη για αυτή την πολύ σοβαρή διαχείριση. Να πω αρχικά επίσης ότι τις ευχαριστίες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα με την κυρία Κασιμάτη, την αρμόδια αντιδήμαρχο για την καθαριότητα, αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον μοναδικό υπάλληλο που έχει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, την κυρία Μπαντελά, η οποία με πάρα πολύ ευθύνη και πάρα πολύ εργώδεις προσπάθειες έχει συγκεντρώσει ένα πλούσιο υλικό και στοιχεία τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στο να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να αξιοποιήσουμε καλύτερα το τομέα αυτό. Δεν θα κοινοτυπήσω εάν πω ότι το περιβάλλον για το Δήμο Κηφισιάς, όπως ξέρετε συνάδελφοι, είναι ένα εμπράγματο κεφάλαιο το οποίο πραγματικά έχει κρύβει μια μεγάλη αξία για το Δήμο και άρα η πρωταρχική ανάγκη είναι να προστατευτεί το κεφάλαιο αυτό. Μαζί με την άλλη, με το άλλο κεφάλαιο που είναι το πολιτιστικό κομμάτι, η μακρόχρονη και πλούσια ιστορία που έχει η πόλη μας, νομίζω ότι είναι αυτά που δίνουν πραγματικά την μεγάλη αξία που έχει αυτός ο Δήμος και που πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Βασικούς στόχους που έχουμε στον τομέα της ανακύκλωσης και του περιβάλλοντος είναι ο επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων. Δηλαδή, μέσα από την πρόληψη, καταρχάς, της δημιουργίας των αποβλήτων. Γιατί για να μιλήσουμε για εξοικονόμηση ή για οικονομίες κλίμακος, πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες, επικοινωνιακά και με όποιο τρόπο είναι δυνατόν, να μην δημιουργούν απόβλητα. Το πρώτο και το ζητούμενο είναι να μειώσεις την παραγωγή των αποβλήτων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το μεγάλο κόστος στον προϋπολογισμό που βαραίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου μας είναι το κόστος για την εναπόθεση των απορριμμάτων. Έτσι, ετησίως, δεν θα κουράσω με νούμερα, δύο νούμερα θα αναφέρω ενδεικτικά και την αναγκαιότητα στην οποία πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Το 2018
παράξαμε σαν Δήμος 52.000 τόνους απορριμμάτων, από τα οποία δυστυχώς μόνο τα 3.000 τόνοι είναι ανακυκλώσιμα υλικά, που σημαίνει είμαστε σε ένα ποσοστό γύρω στο 5,5%. Είναι μια πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, όμως είμαστε μακριά ακόμα από το στόχο. Και το ανησυχητικό είναι ότι το 2018 αυξήσαμε την παραγωγή των απορριμμάτων μας κατά 2%, ενώ ταυτόχρονα σε άλλους δήμους, στο σύνολο των δήμων της περιφέρειας Αττικής, είχαμε μείωση 3,8. Περιλαμβάνονται και τα κυπαία, κύριε Σκορδίλη. Ναι, εδώ. Ναι, τα πάντα. Τα πάντα. Στους 52.000 τόνους περιλαμβάνονται και τα κυπαία. Βεβαίως, βεβαίως. Το σύνολο είναι αυτό. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε όντως πάρα πολύ μεγάλο όγκο παραγόμενων κυπαίων και η προσπάθειά μας είναι στο να αναδείξουμε την κρυμμένη αξία που υπάρχει μέσα σε αυτό που αποκαλούμε απόρριμμα, αλλά δεν είναι απόρριμμα. Είναι μια κρυμμένη αξία την οποία ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει κάποιους μηχανισμούς ώστε να μπορέσει να την, καρποθεί. Οι στόχοι που είναι αυτή τη στιγμή πρώτα, όπως σας είπα, επικοινωνιακά, να παιδεύσουμε τους συμπολίτες μας σε μια κουλτούρα ανακύκλωσης και μη παραγωγής αποβλήτων, είναι εκεί που έχουμε εστιάσει καταρχάς. Και γι' αυτό στη δράση αυτή που θα αναπτύξουμε από το ερχόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι ένα ενημερωτικό φυλάδιο και ερωτηματολόγιο για να δούμε ακριβώς πού μπορούμε να πατήσουμε για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλες προκλήσεις για τον χώρο της μεταφόρτωσης, ο οποίος είναι αναξιοποίητος. Είναι ένας χώρος που έχει πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά δυστυχώς είναι μία διοδοτημένος ακόμα. Έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια και ο κύριος Δήμαρχος, από ό,τι μιλήσαμε και με τους αρμόδιους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να διοδοτήσουμε εν μέρη το χώρο αυτόν, το οποίο θα μας δώσει και πάρα πολλές δυνατότητες. Σκοπός είναι να ανεβάσουμε πάρα πολύ το ποσοστό της ανάκτησης και των υλικών, των οργανικών αποβλήτων. Είμαστε σε πολύ χαμηλά ποσοστά, σχεδόν μηδενικά θα έλεγα, δηλαδή ενδεικτικά να αναφέρω το 2018 είχαμε μόλις 11 τόνους, έτσι, από οργανικά απορρίμματα. Αυτό, εκεί θα πέσει το βάρος, έτσι είναι η κατεύθυνση που έχουμε πάρει από τη διοίκηση. Ήδη έχουμε προβεί σε ένα σχεδιασμό για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε και μαζί με τα κλαδέματα, τα οποία είναι ένα κόστος το οποίο δεν το επιβαρυνόμαστε, γιατί είναι ατελώς η αναπόθεση των κυπαίων στη χωματερή, αλλά όμως αυτό το κόστος θα μπορούσε να έρθει προς τον Δήμο και προς τους πολίτες ανταποδοτικά όταν προχωρήσουμε σε μία αξιοποίηση εντός των τυχών αυτής της παραγωγής των πράσινων απορριμμάτων. Θέλω να επίσης να πω ότι βρισκόμαστε ήδη σε κάποιες συζητήσεις με πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία θα μας δώσουν μία τεχνογνωσία και μία καθοδήγηση ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε και εξοπλισμό απαραίτητο που θα βοηθήσει και θα υποστηρίξει την κομποστοποίηση και την και την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Όπως επίσης και είμαστε σχεδόν έχουμε έτοιμη μια πρόταση η οποία θα προωθήσει τη διαλογή στην πηγή, θα βελτιώσει αρκετά την αισθητική εικόνα της πόλης με τις πράσινες γωνιές, όπως λέμε, που σκεφτόμαστε να τις φέρουμε πολύ σύντομα σαν σχεδιασμό προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Κλείνοντας να πω ότι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι πρέπει να μπουν για το Δήμο η δημιουργία ενός κέντρου περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορούσαμε
να το δομήσουμε σε ένα χώρο από αυτούς που λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως είναι ο Κηφισός ή η Πεντέλη, στα οποία υπάρχουν, έχουμε τα όρια μας, και υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις χρηματοδότησης για τα προγράμματα αυτά. Αυτά ήθελα να πω. Θα κριθούμε από την πράξη και την εφαρμογή σε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σκορδίλη. Ο κύριος Κορμαδιάς. Να ολοκληρώσω κι εγώ την ενημέρωση που πρέπει να κάνω εκ μέρους της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης. Τρεις μήνες κλείνοντας την Υπηρεσία Δόμησης μέχρι σήμερα, πηγαίνοντας στην υπηρεσία, βρήκα μια άρτια οργανωμένη και τεκμηριωμένη υπηρεσία με ένα υψηλού επίπεδο επιστημονικό προσωπικό. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία και σύνθημά μας είναι το τετράπτυχο νομιμότητα, διαφάνεια, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα. Υπάρχει μία έλλειψη, θα έλεγα, λιγάκι στα αυθαίρετα που έχει φορτώσει λίγο μαζί με την έκδοση βεβαιώσεων χρήσεων, που έχουν πάρα πολύ δουλειά και θα χρειαστούμε ένα μηχανικό ακόμη. Σε ό,τι αφορά το τμήμα, το τμήμα σχεδίου πόλεως, να σας αναφέρω πού βρισκόμαστε στα εκτός σχεδίου και τι προοπτική υπάρχει. Στο βιομηχανικό πάρκο βρισκόμαστε στη δεύτερη ανάρτηση πράξη εφαρμογής, που θα γίνει εντός του Νοεμβρίου, και η αποστολή των στοιχείων κύρωσης μέσα στο Δεκέμβριο, μέχρι το Γενάρη θα έχει ολοκληρωθεί. Η δεύτερη ανάρτηση του υπολείπου Αγίας Κυριακής εντός του Δεκεμβρίου επίσης θα γίνει, και η οριστική ολοκλήρωση μέσα στο 20. Επίσης, θέλω να πω εδώ πέρα και να δώσω συγχαρητήρια στην υπηρεσία, ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, η ανάρτηση της Πολεοδομικής Ενότητας του Πανοράματος, η εκτίμησή μας είναι ότι το Δεκέμβριο του 19 θα ολοκληρωθεί και θα συνεχιστεί η κύρωση προς το τέλος του 20. Και επίσης θα πρέπει εδώ να σταθούμε λιγάκι ότι... Δεκέμβριο του 19 η τελευταία ανάρτηση. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Γιατί δεύτερη είπα. Όλα αυτά είναι δεύτερες αναρτήσεις. Ναι. Και οι κυρώσεις προβλέπονται για το εκεί. Ναι, ίσως ναι. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, προφανώς δεν θα υπάρξει τρίτη. Δεν είναι ο κύριος ναι. Εδώ για να τσακωθείτε. Δεν... Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι όμως... είναι... Ναι, θα συντομευτεί πάρα πολύ. Ναι, ναι. Οπωσδήποτε. Μπορεί να γίνει στο τρίμηνο ή στο εξάμηνο του 20. Εάν δεν γίνουν οι επόμενες αναρτήσεις πέραν της δεύτερης και ολοκληρωθούν εκεί, ίσως θα έπρεπε να το πω στους συναδέλφους που δεν θα το γνωρίζουν εκεί, θα γίνει πολύ νωρίτερα η ολοκλήρωση των διαδικασιών, αρκετούς μήνες δηλαδή. Όμως το πιο τολμηρό που πήρε απόφαση ο Δήμαρχος και το έχουμε προχωρήσει πολύ είναι η αναθεώρηση χρήσεων γης του παραδοσιακού τμήματος και κυρίως τη ζώνης 2, στην οποία υπάρχουν πάρα προβλήματα, η οποία θεωρείται η εμπορική ζώνη και μόνο εμπορικά καταστήματα δεν επιτρέπονται και υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και επίσης η υπηρεσία ασχολείται με άλλες διορθωτικές πράξεις και εκκρεμότητες, όπως η β' ανάρτηση πράξης εφαρμογής στο Ζιρίνιο, αλλά αυτό που ειδικά πρέπει να τονίσω και να τονιστεί από μεριάς της πολεοδομίας είναι ότι ενώ εντάσσονται οι περιοχές, δεν κάνουμε τις αντίστοιχες διανοίξεις των δρόμων, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε στην εισαγωγή σας, και είπα το παράδειγμα των υπολείπων, το 90% στις Βαριές. Επίσης, τα επικείμενα χρειάζονται αυτή τη στιγμή μια αποζημίωση 600.000. Δηλαδή, αν προσθέσουμε τα επικείμενα του υπολείπου Βαριές, για να δώσουμε και τη διάσταση στους συναδέλφους και των άλλων πράξεων που πρέπει να ολοκληρωθούν, 1,5 με 2 εκατομμύρια χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δυσανάλογο το ποσοστό που διαθέτουμε σαν προϋπολογισμό κάθε χρόνο για να αναβαθμίσει αυτές τις περιοχές και ο κόσμος να μπορεί να πάει να χτίσει και να πάει στα σπίτια. Αυτό που θέλω επίσης να ενημερώσω. Τρεις ενημερώσεις να δώσω.
ολοκληρώθηκε μετά από, μετά από μια εικοσαετία σχεδόν και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η τροποποίηση του ρημοτομικού στο 701 οικοδομικό τετράγωνο της Άνω Κηφισιάς. Ο κύριος Σκορδίλης το ξέρει σε αυτό καλύτερα. Λύθηκε δηλαδή ένα τεράστιο πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έγινε ανάρτηση δασικών χαρτών στην περιοχή του Μορτερό στην Νέα Ερυθρέα και εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα με κατοικίες που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις. Και βέβαια έχουμε κάνει και μια προσπάθεια να προχωρήσουμε την εκπόδυνση μελέτης μέσω του Υπουργείου για μια παρέκκληση που πρέπει να γίνει για την κάλυψη και για το ένατο δημοτικό σχολείο στις Αδάμες. Κάναμε και μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, με τον κύριο Πακογιάννη. Αυτά ήταν η πολύ σύντομη έτσι, ενημέρωση που ήθελα να κάνω σε σχέση με την πολυοδομία. Ευχαριστούμε, κύριε Καβουλάκη. Στο Μορτερό, οι δασικοί χάρτες, στο κομμάτι του εκτός σχεδίου. Ναι, στο τρίγωνο της Καστρίτσας. Το άλλο από κάτω που είναι εκτός σχεδίου, γιατί μας είπαν ότι αναπτύχθηκε. Αυτό, υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει η δασική υπηρεσία έχει αφήσει το δρόμο μπροστά από το γήπεδο. Ναι, είναι γυμναστηρίου, το έχει κάνει δάσος και κάνουμε μια προσπάθεια. Όχι τώρα, όμως δεν είναι άμεσο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα, τουλάχιστον η υπηρεσία αυτό δηλώνει. Για μετατόπιση του δρόμου, να ξεφύγουμε δηλαδή από το χαρακτηρισμό του δρόμου σαν δασικό, για να μικρύνουμε το. Να ακριβώς και να γίνει δρόμος περιπάτου. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κασιμάτη. Επιγραμματικά, συνάδελφοι, γιατί έχουμε ξαπλώσει όλοι. Λοιπόν, αρχικά μία διαμόρφωση θα γίνει στο σταθμό μεταφόρτωσης, ένα συγύρισμα θα το έλεγα, γιατί υπάρχουν και πολλά άχρηστα αυτοκίνητα και τα λοιπά, τα οποία θα πρέπει να πάνε στον ΟΔΗ. Έχει μια διαδικασία όμως αυτό. Ο νέος χώρος αμαξοστασίου που είπε και ο Δήμαρχος είναι ένας από τους στόχους. Προγράμματα ψηφιακά που θα τοποθετηθούν στο στόλο, προκειμένου να έχουμε επικοινωνία με τα αυτοκίνητά μας. Τις μελέτες για την ανάπτυξη της κομποστοποίησης που είπε ο συνάδελφος ο κύριος Κορδίλης, που και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που τον έχω μαζί, γιατί ασχολείται πολύ με αυτά τα θέματα. Με τα κυπαία τώρα η γενική σάρωση τελειώνει με την Εκάλη. Νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε επιτύχει αρκετά καλό αποτέλεσμα για να υλοποιηθεί επιτέλους νέο πρόγραμμα, να ξαναμπούμε στους ρυθμούς μας και βεβαίως να βγει και ένα φυλάδιο προκειμένου να ενημερώνει πια τους πολίτες για τις υποχρεώσεις τους. Κάποια νέα εργαλεία για οδοκαθαρισμό θα προμηθευτούμε, προμήθεια νέων κάδων, διεκδίκηση μικρών αυτοκινήτων που να χωράνε από την εταιρεία ανακύκλωση που να χωράνε στα κέντρα της πόλης, γιατί πολλές φορές με τα παρκαρισμένα δεν μπορεί το μεγάλο απορριμματοφόρο να μαζέψει την ανακύκλωση. Διεκδίκηση ΕΣΠΑ για τους έξυπνους κάδους και μελέτη, μελέτη για συστήματα προειδοποίησης από φωτιά και βεβαίως ολοκλήρωση του σχεδίου εκένωσης των περιοχών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κασιμάτη. Ναι, κύριε Μακρυσίνη. Μια και βλέπω ότι το θέμα της καθαριότητας είναι το αγαπημένο μας θέμα πάλι, συζητώντας για τον προϋπολογισμό. Εμείς ως επανεκκίνηση είχαμε θέσει ήδη από το προεκλογικό μας πρόγραμμα την εκπόνηση μιας μελέτης, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τι κοστίζει ο τόνος της αποκομιδής των απορριμμάτων στον Κηφισιώτη, στον Εκαλιώτη και στον κάτοικο της Νέας Ερυθρέας. Μας έδωσε ένα πολύ κρίσιμο νούμερο ο κ. Κορδίλης τώρα, ότι έχουμε γύρω στους 52.000 τόνους το χρόνο απορρίμματα. Αυτό με μια πρόχειρη διαίρεση, γιατί αν από τα 22.580.000 βγάλουμε περίπου το 1,5 εκατομμύριο που είναι το κόστος του οδοφωτισμού, τα 21 εκατομμύρια, αν τα διαιρέσουμε με τους 52.000 τόνους, μας βγάζει γύρω στα 403 ευρώ ο τόνος, ότι κοστίζει στους δημότες μας η αποκομιδή των απορριμμάτων. Θέλω να σας δώσω δύο συγκριτικά στοιχεία. Ο Δήμος Ρόδου
με 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες είναι περίπου σε αυτά τα επίπεδα, γύρω στις 50.000 τόνους το χρόνο και χρησιμοποιεί ιδιώτες. Συγγνώμη. Το κόστος αποκομιδής με τους ιδιώτες στο Δήμο της Ρόδου είναι 67 ευρώ συν ΦΠΑ. Ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος χρησιμοποιεί ίδια μέσα για την αποκομιδή των σκουπιδιών, είναι κοντά στα 350 ευρώ ο τόνος. Θέλω να πω αυτό που είχε συμφωνήσει και η κυρία Δαλιέτου στην πρώτη συνάντηση που είχαμε κάνει για την εκπόνηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού, ότι υπάρχει άμεσα η ανάγκη εκπόνησης μιας μελέτης που θα αφορά το πόσο κοστίζει η καθαριότητα και αν υπάρχουν και κάποιοι τρόποι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα και ποιοι είναι αυτοί. Εμείς ως επανεκκίνηση το έχουμε θέσει ήδη από το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Φέτος θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Εγώ προσωπικά θα τον ψηφίσω τον προϋπολογισμό, αλλά ζητώ από την υπηρεσία και μάλιστα δεν μπορώ να δω καταλληλότερο άνθρωπο από την κυρία Δαλιέτου και το επιτελείο της να αναλάβουν την εκπόνηση αυτής της μελέτης, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία, να δούμε αν μπορούμε να παρέμβουμε κάπου να διορθώσουμε κάποια πράγματα για να βγάλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε να βοηθήσω το συλλογισμό του συναδέλφου, ότι στο σεμινάριο που πήγαμε του Υπουργείου Ενέργειας που είχαν έρθει από ευρωπαϊκές πόλεις και κάνανε ο τομέας καθαριότητας έχει δική του οικονομική υπηρεσία, η οποία καταγράφει όλο αυτό το κόστος που λέτε ότι πρέπει να υπολογιστεί. Γιατί μέσα εκεί προσμετρώνται καύσιμα, οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά. Υπάρχει, συγγνώμη κύριε Μαρκεζίνη. Αν δεν σας κάνει κόπο, με λένε Μαρκεσίνη, για να μην δημιουργούμε συνειρμούς περίεργους. Συγγνώμη. Εκείνο το οποίο είχα επισημάνει όταν μιλούσαμε, πέρα από το κόστος μισθοδοσίας, που είναι εμφανές, ότι εφόσον παρέχεται η υπηρεσία αυτή από δικό μας προσωπικό, αν έρχεται σε ένα πραγματικά αρκετά μεγάλο ύψος και εφόσον παρέχουμε υπηρεσία, φυσικά οι άνθρωποι που παρέχουν την υπηρεσία δημιουργούν κόστος στην υπηρεσία, αλλά παρέχουν υπηρεσίες. Το δεύτερο που είχα θέσει ήταν ότι έχουμε πολύ μεγάλες δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος που ανέρχονται περίπου στα... πόσο είναι, Χριστιανά, 1,5, 2,5, πόσο είναι... και όπου το επιμερίσαμε φέτος αυτό και σε άλλες υπηρεσίες με την έννοια ότι δεν φωτίζονται μόνο οι πλατείες, οι κοινόχρηστοι χώροι κτλ. Είναι τα σχολεία, είναι τα κτίρια, είναι τα γήπεδα. Άρα δεν βάλαμε όλη αυτή τη δαπάνη να βαρύνει φέτος το ανταποδοτικό τέλος. Το επιμερίσαμε σε άλλες υπηρεσίες αυτές τις δαπάνες. Το δεύτερο μεγάλο μέγεθος όμως που βαρύνει τις δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας είναι τα λεφτά που καταβάλουμε στον ενιαίο σύνδεσμο, το οποίο ανέρχεται το κόστος στα 2.700.000. Αυτό λοιπόν πρέπει να μειωθεί πρωτίστως. Και αυτό δεν ελέγχεται. Καταβάλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό από ό,τι είδαμε, πώς επιμερίζεται, ως αντισταθμιστική εισφορά που δίνεται στους δήμους που έχουν τους ΧΙΤΑ, Φιλής παραδείγματος χάρη. Δηλαδή το 1.300.000 πηγαίνει εκεί. Το είδαμε, δεν το είδαμε, Βαγγέλη, τόσο δεν είναι. Λοιπόν, και το άλλο πηγαίνει ως τέλος, για να καλύπτονται τα έξοδα του ΕΣΔΝΑ. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς απασχολεί τους φορείς αυτοδιοίκησης, αφορά τον ΕΣΔΝΑ, αφορά τους δήμους, το πώς θα αντιμετωπιστεί. Εμείς απλά καταγράφουμε τι είναι αυτό που επιβαρύνει τις δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας. Και αυτά είναι μεγάλα τα κόστη.
όπως είναι μεγάλα τα κόστη της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων μας, και γι' αυτό προέχει και απασχολεί και τη διοίκηση και όλους, φαντάζομαι, να δούμε νέο εξοπλισμό στην υπηρεσία καθαριότητας, που δεν θα μας επιβαρύνει τόσο πολύ με επισκευές και συντηρήσεις, και ευελπιστούμε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, να πάρει ο Δήμος νέο εξοπλισμό. Ευχαριστούμε, κύριε Δαλιέτου. Κύριε Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου. Λόγω της προχωρημένης ώρας ήθελα μόνο να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει τοποθετώντας με στη θέση της Προέδρου του Βικέλα. Είναι ένα τεράστιο νομικό πρόσωπο με πάρα πολλές ευθύνες. Ευχαριστώ την κυρία Παθανασάκη και την κυρία Δαλιέτου για τις πολύτιμες συμβουλές. Και δεν θα ήθελα να πω τίποτε παραπάνω, ότι η ψυχή του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κατόπιν λαϊκής απέτησης πρέπει να μιλήσω για την ΕΚΑΛΗ και τα ζώα. Λοιπόν. Για την ΕΚΑΛΗ δεν έχω να πω πολλά, γιατί ουσιαστικά τα έργα τα οποία προβλέπουμε να κάνουμε στο 2020 εμπεριέχονται στο τεχνικό πρόγραμμα. Το να κάνουμε απολογισμό δεν είναι της παρούσης στιγμής. Για τα ζώα να σας πω λίγο ότι αναζητούμε καταφύγιο. Αναζητούμε καταφύγιο, προφανώς εκτός Δήμου, παρότι ακούστηκε εδώ πέρα δεν έχουμε δικαίωμα, προφανώς και το έχουμε το δικαίωμα, δεν έχουν όλες οι περιοχές, όλοι οι Δήμοι περιοχές εκτός σχεδίου που να μπορούσαν να βρουν τα 7 με 10 στρέμματα που ψάχνουμε. Θέλουμε να βρούμε λοιπόν καταφύγιο που με βάση τον νόμο είναι 80 θέσεων και αυτά τα σκυλιά πρέπει να ανακυκλώνονται, δηλαδή πρέπει να επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλοντα περισσότερα και να αδειάζουν θέσεις για καινούργια που έρχονται, κυρίως επιθετικά, είτε φοβικά, είτε κουτάβια. Ψάχνουμε μια περιοχή, μια έκταση 7 με 10 στρέμματα. Έχουμε δει καμιά 25 οικόπεδα στο Πολυδέντρι, στο Καπανδρίτη, στα Κιούρκα, παντού. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε εντός του έτους. Και η φιλοδοξία είναι να μην πάμε στο μίνιμουμ των 4 στρεμμάτων που προβλέπει ο νόμος, αλλά να πάμε σε 7 με 10 για να μπορέσουμε να κάνουμε και δημοτικό κτηνιατρίο εκεί. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Δήμος έχει δαπανίσει ή θα έχει δαπανίσει μέχρι το τέλος του 2019 μισό λεπτό, 200.000 ευρώ, το οποίο είναι κόστος φιλοξενίας, στηρώσεων, περίθαλψης ιατρικής και παροχής ζωοτροφών σε φιλόζωους σωματεία και στην Επιτροπή του Δήμου που αποτελούνται από εθελοντές όλες αυτές. Στα ίδια νούμερα περίπου θα κινηθούμε και του χρόνου. Όμως το μεγαλύτερο κόστος, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το κόστος, 200.000 ευρώ, ξοδεύεται στη φιλοξενία. Είναι 5 ευρώ ένα σκυλί τη μέρα. Και εφόσον έχουμε εμείς δικό μας καταφύγιο, ένα πολύ μεγάλο κόστος από αυτό θα το γλιτώσουμε. Επίσης να ξέρετε ότι το κράτος δίνει στον κάθε Δήμο 300.000 πλέον ΦΠΑ για τη δημιουργία καταφυγίων. Και τα καταφύγια είναι πλέον υποχρέωση, είναι νόμος, δεν είναι αν θέλετε, αν μπορείτε, αν βρείτε. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι να προσαρμοστούν σε αυτόν τον νόμο. Και επειδή ακούσαμε για τους 21 ΟΤΑ, όταν σκεφτείτε ότι συμμετέχουν 21 δήμοι, σε ένα καταφύγιο 80 σκύλων, αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας μπορεί να έχει μέχρι 4 σκυλιά. Αυτό λοιπόν δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Αυτά. Ο κύριος Κοβγαλάκης. Πολύ λίγο, και εγώ για το περασμένο της ώρας. Ναι, λίγο. Τώρα τι θα κάνουμε. Ναι. Πραγματικά έχει καταβληθεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, τόσο από τις τεχνικές υπηρεσίες όσο και από τις οικονομικές, και συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες αλλά και στους αρμόδιους αντιδημάρχους. Έτσι, θα πω επιγραμματικά τις προτεραιότητες και τους στόχους για τη Δημοτική Ενότητα της Ερυθρέας, και μετά από αυτά που είπαν και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια ανάπτυξη πράσινων υποδομών προς όφελος των δημοτών μας, την κάλυψη αναγκών σε υποδομές πρόνοιας, παιδείας αλλά και πολιτισμού, και στον πολιτισμό έτσι με την ολοκλήρωση της χρήσης της Βίλας Μπότσι, εκτεταμένες συντηρήσεις στο δικό δίκτυο, διαρκή συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στα σχολεία, βελτίωση και κατασκευή του νέου γηπέδου στον αθλητισμό, εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, αυτό το τελευταίο κομμάτι που έχει μείνει στην Ερυθρέα, το υπόλοιπο μορτερό, και μάλιστα κολλάμε σε αυτό που είπε και ο κ. Κουρμαδιάς
στη γυμναστηρίου που την θέτουν ως δασικό δρόμο. Βασική μας προτεραιότητα είναι βέβαια η αντιπλημμυρική προστασία της πόλης, όπου συνεχίζουμε να διεκδικούμε έργα αντιπλημμυρικά από την περιφέρεια, διότι έχουμε όριμες και ολοκληρωμένες μελέτες στην υπηρεσία. Και βέβαια η καθαριότητα με όλα αυτά που ανέπτυξε και η Αντιδήμαρχος και η κυρία Δαλιέτου. Και πάνω απ' όλα η συντήρηση, ο εξυγχρονισμός και βέβαια η λειτουργική αναβάθμιση της υπηρεσίας ίδρυυσης, που δεν είναι μόνο η αντικατάσταση των αγωγών και η συντήρηση του δικτύου, αλλά τώρα πρόκειται, και το έχετε δει και στο τεχνικό πρόγραμμα, να προγραμματίσαμε μια κατασκευή ενός μεγάλου έργου για την αποσκλήρινση του νερού, που είναι το μόνο πρόβλημα που μένει ως προς την ποιότητα του νερού στη Νέα Ερυθρέα. Και αυτό θα μειώσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου το 70% τον αλάτου, θα καταπολεμήσει αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, τα είπαμε έτσι επιγραμματικά και γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Παπαζούλου. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι για δύο λεπτά. Όπως είπαμε και στο τεχνικό πρόγραμμα, ολοκληρώνεται μία διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 μήνες με όλη αυτή τη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Εμείς θα είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Είδαμε τη νέα πρόταση η οποία έχει έρθει. Διαπιστώσαμε ότι πολλά ερωτήματα από αυτά τα οποία σας είχαμε καταθέσει μέσα από αυτό το νέο σχέδιο έχουν απαντηθεί σε μεγάλο βαθμό και επί το βελτίο. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει βέβαια η επιφύλαξη των δημοτικών τελών που ενσωματώνονται και αυτά στον προϋπολογισμό και εμείς την προηγούμενη φορά δεν τα είχαμε ψηφίσει. Πλην όμως, με όλη αυτή την κουβέντα που νομίζω και το Δημοτικό Συμβούλιο το έχει απασχολήσει πάρα πολύ σε σχέση με κατά κύριο λόγο την υπηρεσία καθαριότητας, το μεγάλο κόστος μισθοδοσίας εργαζομένων και όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τον εξοπλισμό, τις συντηρήσεις κλπ, στα οποία θα θέλαμε να δοθεί μια έμφαση, θα λέγαμε και από την παρουσίαση που έγινε σήμερα και από τους συνεργάτες εδώ, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Αντιδημάρχους, ότι πραγματικά φαίνεται ότι γίνεται μία προσπάθεια. Εμείς αυτή την προσπάθεια θέλουμε να την ενισχύσουμε σε αυτή τη φάση. Άρα με αυτή την έννοια θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, παρακολουθώντας ταυτόχρονα, γιατί έχουν παρουσιαστεί όλος ο προγραμματισμός και οι δράσεις και στους τομείς που θέλουμε και εμείς να δοθεί μία έμφαση, δηλαδή και το κομμάτι της ανακύκλωσης και το κομμάτι της ενέργειας και όχι μόνο. Πλην όμως θα ήθελα να κρατήσετε κάτι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο προϋπολογισμός είναι και μία κορυφαία διαδικασία σε σχέση, είναι σαν ψήφος εμπιστοσύνης κατά κάποιο τρόπο. Και θα ήθελα να μείνουμε πέρα από τον προϋπολογισμό και τα κονδύλια κλπ. Με τα οποία εν ολίγης είπαμε θα τα ψηφίσουμε. Πρέπει να χτιστεί μια πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη με την αντιπολίτευση. Όσον αφορά τώρα στο τέλος της διαδικασίας, κάνω έκκληση στο Προεδρείο, κάνω έκκληση στο Δήμαρχο, γιατί θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων, δεν θα πω ευθυνών, των δυνατοτήτων ανήκει στη Δημοτική Αρχή, να χτίσει μια γέφυρα εμπιστοσύνης με την αντιπολίτευση. Και να δει τις διαδικασίες συνεννόησης. Γιατί κάνοντας τον απολογισμό τώρα στο τέλος, μπορεί κανείς να πει κάναμε όλα αυτά, κάναμε τις 4 διαβουλεύσεις, εν πάση περιπτώσει δεν πήγε και πολύ καλά και έχουν στηθεί λίγο στρατόπεδα κλπ. Εγώ θα έλεγα αυτή η διαδικασία που είναι η διαδικασία ενός δημοκρατικού διαλόγου που κερδίζουμε όλοι, γιατί όλοι αναγκαζόμαστε να αναμετρώμαστε και με τον ίδιο μας τον εαυτό, πρέπει να συνεχιστεί και για την επόμενη μέρα. Άρα, με αυτή την έννοια, ένα έργο που φαίνεται ότι ξεκινάει, θα το στηρίξουμε, αλλά θέλουμε ταυτόχρονα να δούμε και περισσότερα βήματα στο κομμάτι χτισήματος εμπιστοσύνης με την αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε με τον κύριο Αυλίτη. Εντάξει, μία κάτι που ξέχασε η... Μισό λεπτό. Εσείς το κρατάσατε για όλους να μιλήσουν. Έναν απολογισμό που θέλω να κάνει
Όχι, δεν είναι απολογισμός καθόλου. Είναι η στόχη του ΔΕΗ του 20. Καμία σχέση με απολογισμό. Εντάξει, τώρα, απλώς... Σε δύο λεπτά, κύριε... Απλώς κλείνοντας... Αν έχετε να πείτε κάτι... Αν έχετε να πείτε... Γιατί εμείς δεν δουλεύουμε, εμείς τι είμαστε δηλαδή. Τι απολαμβάνουμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, αν έχετε... Τυπικά, Δήμαρχε, να κλείσω λόγο... Αν έχετε να πείτε κάτι για τη διεύθυνση προσωπικού, κάποιους στόχους, αν υπάρχουν πιθανόν για τη διεύθυνση προσωπικού. Γιατί τα οικονομικά τα είπε η διευθύντρια. Τίποτα, απλώς μια αναφορά να κάνω στα... ένα στοιχείο που παραλείψαμε να πούμε ότι χάρη στην προσπάθεια των υπηρεσιών με τη νέα διάταξη του νόμου για τις 100 δόσεις καταφέραμε μέχρι τώρα να μπουν στη ρύθμιση 925 δημότες μας οφειλέτες από τα οποία τα χρέη των οποίων ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια και 325 από αυτούς πληρώσαν εφάπαξη 425.000. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε επιτακτικά από τη Διευθύντρια και παρόλο που δεν υπήρχε, και θέλω να το πω Δήμαρχε αυτό, δεν υπήρχε η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών. Δηλαδή κάπου υπήρχε μια δυσκολία σε αυτό. Θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει σε πιο υψηλό στόχο στο σημείο αυτό. Παρ' όλα αυτά κλείνοντας να πω και για τον προϋπολογισμό. Είναι. Όχι, λίγη αύριο και είχαμε κάποια προβλήματα με τις βεβαιώσεις, αλλά οφείλω να το πω αυτό, αλλά τόσο πάντων τα καταφέραν οι υπηρεσίες μας. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι ένα πράγμα βασικό, είναι τα ιδία έσοδα, δηλαδή όλη η προσπάθεια είναι στο να αυξηθεί η φοροδοτική ικανότητα, η σπαξιμότητα των δημοτών. Αυτό, εκεί πρέπει να είναι ο στόχος ο βασικός στη νέα θητεία. Είναι ότι και το λειτουργικό κόστος και κυρίως το κόστος μισθοδοσίας, που είναι προσωπική μου άποψη αυτή και δεν εκφράζω στην διοίκηση, ότι πρέπει να εξορθολογιστεί για το 2020 για να έχουμε μεγάλο μαξιλάρι, που λέει η κυρία Δαλιέτου, μεγάλο πλεόνασμα για το 2021 και για να μπορούμε να προχωρήσουμε εκεί και στη μείωση των δημοτικών τελών. Δηλαδή από μηδενική αύξηση που είχαμε φέτος να πάμε σε μείωση. Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε αυτούς τους δύο στόχους. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε πράγματα και στη μείωση. Όσον αφορά το προσωπικό, έχει γίνει μια τιτάνια προσπάθεια και από τη διευθυντή τον κύριο Παπά και από την προϊσταμένη προσωπικού, την κυρία Θεοφιλοπούλου, για να στηθεί το ψηφιακό οργανόγραμμα, το οποίο το καταφέραμε. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους που έστησε ψηφιακό οργανόγραμμα και θα μπορέσει έτσι να λειτουργήσει και η κινητικότητα που πρόκειται να έρθει. Προσπάθειά μας είναι να φτιαχτούν όλοι οι περισσιακοί φάκελοι ώστε να προχωρήσουν και γρήγορα οι κρίσεις, γιατί δυστυχώς εκκρεμούν εδώ και 10 χρόνια οι φάκελοι και το βαθμολόγιο και το μισθολόγιο των υπαλλήλων, γιατί πρέπει να κρυθούν κάποια στιγμή για να πάνε στο υπηρεσιακό. Και εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, με την έννοια ότι ο όγκος έχει τριπλασιαστεί, με την έννοια ότι έχουμε καθημερινά προσλήψεις νέων ατόμων με ασφαλιστικά, με προσωρινές διαταγές. Ναι, τρέχουν διάφοροι διαγωνισμοί. Και εκεί γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια για να όλο το σύστημα να ψηφιοποιηθεί. Τέλος κλείνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω για την επιστήμη που μου είχατε δείξει στον τομέα της επιχειρηματικότητας και στα ΚΑΠΗ που κάναμε καινοτόμες προσπάθειες και να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες σας και την κυρία Μαριάννα Γνωστοπούλου στη ΔΕΠ και στην Πρωτοβάθμια για τον αγώνα που κάναμε στα σχολεία, που φτάσαμε τα τελευταία χρόνια από τη διοίκηση από το 2014 και μετά να επενδύσουμε πολλά πράγματα στα σχολεία και να καλύψουμε πάρα πολλές ανάγκες λειτουργικές και ανάγκες τεχνικές και δεν κάναμε πασαλήματα όπως κάπως ακούστηκε εδώ πέρα, ή κάναμε φρουφρού και αρώματα. Κάναμε έργα ουσίας. Όλα τα νηπαγωγεία μας αποκτήσανε για πρώτη φορά παιδικές χαρές μέσα στην πενταετία που πέρασε. Όλα τα νηπαγωγεία έχουν χλωροτάπητες, έχουν δάπεδα ασφαλείας, έχουν υλικοτεχνικό υλικό πολύ πλούσιο και χάρη στην προσπάθεια που γίνει. Και μας αφήσατε ένα πολύ καλό μαξιλάρι, κύριε Αντιδήμαρχε. Δηλαδή συνεχίζουμε την προσπάθεια που γίνεται και... Και στα ΚΑΠΗ μας αφήσατε ένα πολύ καλό μαξιλάρι και στην επιχειρηματικότητα. Και η προσπάθεια που γίνεται στους παιδικούς σταθμούς συνεχίζεται και στα σχολεία.
Αυτά ήθελα να πω και να ευχαριστήσω και βέβαια την κυρία Δελέτου που είναι πλέον και την κυρία Παπαθανασάκη που είναι σύνηθες πλέον τα τελευταία χρόνια να κρατάνε το Δήμο στα χέρια τους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Πάμε σε ψηφοφορία. Ομόφωνα, δώσε το κύριο Μίλα. Κατά. 18 υπέρ. Δεν υπάρχει κατά. Με 18 υπέρ. Λύεται η συνεδρίαση 3 παρά 10.